Έλεγε ακόμη μια φορά δημοσιογραφικά θα χρησιμοποιήσουμε τη φράση νέα δεδομένα στην κούρσα διαδοχής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε όμως τι προηγήθηκε στο παρασκήνιο. Ναι, Σία, ο κύριος Πιλιοτόπουλος έλεγε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι τηλεφώνησε στην κυρία Μπακογιάννη στις 8.30 το πρωί για να της ανακοινώσει την απόφασή του και ότι μίλησε αρκετές φορές μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αλλά και με τον Αντώνη Σαμαρά, στους οποίους εξήγησε ότι αν και τους θεωρεί φίλους, δεν τον διευκόλυναν πολιτικά αφού αρνήθηκαν να περιλάβουν στην πολιτική τους πρόταση την έννοια του μεσαίου χώρου που ο ίδιος υπηρετεί από ετών. Mm-hmm. Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν η σύμπραξη με την κυρία Μπακογιάννη περιλαμβάνει και συμφωνία για μελλοντική του αξιοποίηση και αν του επροτάθη είτε από την κυρία Μπακογιάννη είτε από το αντίπαλο στρατόπεδο οποιοδήποτε οφίτσιο, ο κύριος Φιλιοτόπουλος είπε: Τους το έκοψα από την αρχή. Πρόσθεσε ότι αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν περιεχόμενο, αφού οι καρέκλες δεν παίζουν ρόλο, ιδιαίτερα όταν είναι ακόμα στην αντιπολίτευση. Ενώ, όπως είπε, η μόνη δέσμευση που ανέλαβε η κυρία Μπακογιάννη είναι η θεσμοθέτηση των τάσεων στο εσωτερικό του κόμματος. Όμως, Έλλη, τις προηγούμενες ημέρες ο κύριος Πιλιοτόπουλος φερόταν τουλάχιστον να συνομιλεί με μια ομάδα βουλευτών. Ναι, τι το έλεγε και ο ίδιος. Mm-hmm. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος απέφυγε σήμερα να προεξοφλήσει αν θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του οι βουλευτές και πρώην βουλευτές που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα επισκέπτονταν το γραφείο του για ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, λέγοντας ότι ουδέποτε υποστήριξε τη λογική της Αγέλης. Πάντως, οι βουλευτές ΣΥΑ αλλά και τα στελέχη που συνομιλούσαν μαζί του αργότερα σήμερα άφηναν να εννοηθεί ότι ο κύριος Πιλιοτόπουλος πρέπει να είχε καταλήξει την απόφασή του από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτών, μάλιστα, πρόκειται τα επόμενα 24 ώρα να εκδηλώσουν τη στήριξή τους στην αντίπαλη υποψηφιότητα του κυρίου Σαμαρά, ενώ άλλοι, όπως ο Νίκος Νικολόπουλος, θα τηρήσουν ουδετερότητα. Το διευκρίνησε και δημοσίως σήμερα ο κύριος Νικολόπουλος. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, το αντίπαλο στρατόπεδο τι λέει? Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί αυτή η συμμαχία να ανατρέψει το προβάδισμα? Καταρχήν, οι υποστηρικτές της κυρίας Μπακογιάννη. Αυτοί θεωρούν ότι η σημερινή κίνηση ήταν αυτή που χρειαζόταν για να ανακτήσει υποψηφιότητα τη δυναμική της και μαζί με την κινητοποίηση των στελεχών να αντιστρέψει τα προγνωστικά. Mm-hmm. Το αντίπαλο στρατόπεδο τώρα θεωρεί ότι η στράτευση του Άρη Πιλιοτόπουλου θα δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις, όχι όμως ικανές να αναστείλουν τη δυναμική που έχει ήδη εκδηλωθεί και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Σύντομα. Μάλιστα, και σίγουρα θα αποτυπωθεί αυτό και από τις νέες μετρήσεις που θα έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη. Μαρία, το στοιχείο κλειδί στην απόφαση του Άρη Πιλιοτόπουλου λέγεται νέες κοινωνικές τάσεις, νέα ιδεολογικά ρεύματα. Αυτό σε πολύ λίγες λέξεις, σε τίτλους δηλαδή, είναι το ιδεολογικό στίγμα του Άρη Πιλιοτόπουλου, το οποίο, αν θέλεις, διαφέρει και από την πρόταση της διεύρυνσης που έχει φέρει η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και από την πρόταση της ιδεολογικής τοποθέτησης για τη Νέα Δημοκρατία που έχει ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος, λοιπόν, μετά την περασμένη Παρασκευή, όπου η κυρία Μπακογιάννη έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο Αρχών και Αξιών με τις δικές της θέσεις για το πού πρέπει να πάει η Νέα Δημοκρατία, ποιους θέλει και πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα, είδε ότι τα δικά του στοιχεία μπορούν να κολλήσουν, μπορούν να τοποθετηθούν μαζί με τα στοιχεία που φέρνει η κυρία Μπακογιάννη. Με λίγα λόγια, η κυρία Μπακογιάννη δεν αρνείται αυτά τα οποία πρεσβεύει ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος, κάτι το οποίο, τουλάχιστον σύμφωνα με τους υποστηρικτές του Άρη Πιλιοτόπουλου, φαίνεται ότι δεν συνάδουν με την πολιτική παύλα ιδεολογική κατεύθυνση του Αντώνη Σαμαρά και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Παρόλο που ο κύριος Πιλιοτόπουλος λέει ότι οι φίλοι του είναι από την άλλη πλευρά. Βεβαίως, ο κύριος Πιλιοτόπουλος τοποθετήθηκε πάρα πολύ προσεκτικά και στο πλαίσιο ενός πολιτικού πολιτισμού, λέγοντας ότι είναι φίλοι του, αλλά βεβαίως και πολιτικά, πέρα από την προσωπική φιλία που έχει και οι δύο.